Το πρώτο πράγμα που πιθανώς θα δείτε είναι η λίστα με τους μόνιμους γιατρούς. Στο νοσοκομείο μας βρίσκεται στην τελική φάση, όταν λέμε τελική εννοούμε εντελώς τελική, είναι απομένει μόνο η ανακοίνωση στα ΦΕΚ, στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, για μόνιμους γιατρούς που θα έρθουν στο νοσοκομείο μας. Έχουν τελειώσει διαδικασίες, προσλαμβάνουμε άλλους 7 μόνιμους γιατρούς, τις ειδικότητες θα τις δείτε στη λίστα που σας έχουν δοθεί. Είχαμε προκηρύξει 9 θέσεις. Οι 2 θέσεις βγήκαν άγονες, δηλαδή είτε δεν υπήρξε ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις, είτε οι γιατροί που υπέβαλαν τα χαρτιά τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να διοριστούν ως γιατροί στο ΕΣΥ. Αυτές οι 2, η μία θέση της ουρολογίας και η μία θέση της παθολογοανατομίας, αφού είδαμε ότι δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για αυτές τις θέσεις, τις αλλάξαμε, τις στείλαμε πίσω στο Υπουργείο και εντός λίγων ημερών θα ξαναβγούν σε προκήρυξη, η μία ως με ειδικότητα την παθολογία και η άλλη με ειδικότητα την πνευμανολογία. Έτσι. Αυτό βέβαια πιθανώς θα πάρει όπως και το προηγούμενο. Ευελπιστούμε, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά, στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου έτους, να παρθούν και αυτοί οι 2 γιατροί. Ενδιάμεσα έχουμε στείλει στο Υπουργείο και άλλες θέσεις που αφορούσαν είτε παλιότερες άγονες θέσεις είτε συνταξιοδοτήσεις και περιμένουμε και την έγκριση αυτών. Έτσι. Αυτές όμως είναι οι 9 θέσεις, από τις οποίες 7 στην ουσία έκλεισαν μέσα στο Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα με το τι κίνηση υπάρχουν στα φύλλα εφημερίδας της κυβέρνησης και από τι αιτήματα υπάρχουν από το Υπουργείο, θεωρούμε ότι θα ενταχθούν κανονικά στις θέσεις τους στο χρονικό αυτό διάστημα που προαναφέραμε, Σεπτεμβρίου ή πιθανώς το αργότερο Οκτωβρίου. Άρα είμαστε σε μια πρώτη καλή φάση όσον αφορά το θέμα των μόνιμων γιατρών, που όπως ξέρετε είναι μια πληγή για το νοσοκομείο μας. Το ότι ο αριθμός, ενώ έχουμε καλούς γιατρούς, δεν έχουμε πολλούς γιατρούς. Έτσι, και δεν έχουμε γιατρούς που να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα περιστατικά, τα συνηθισμένα περιστατικά στην περιοχή μας. Έκλεισε στην ουσία η ουρολογική εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουμε πια δερματολόγο από πέρυσι. Επίσης, είμαστε σε μια φάση όπου κάποιοι γιατροί οι οποίοι είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους σε περισσότερες θέσεις και βρίσκονται σε φάση δικαστική με αυτούς που, για τις θέσεις που ήθελαν και τις πήραν κάποιοι άλλοι, είμαστε σε αναμονή και κάποιων γιατρών οι οποίοι θα φύγουν γιατί κέρδισαν τα δικαστήρια, τα οποία είχαν ξεκινήσει πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, και θα φύγουν και αυτοί στις θέσεις για τις οποίες ζήτησαν ως πρώτες προτιμήσεις. Άρα ένα από τα βασικά μας προβλήματα ήταν αυτό, το αριθμητικό. Κάναμε ένα καλό βήμα, ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και η επόμενη φάση.